Πριν τρία χρόνια είχα πει ότι είχα ξεκινήσει να φτιάχνω ένα παιχνίδι. Για να μην αναρωτιέσαι άλλο και επίση να είμαι, μην είμαι youtuber και να έχω το καλό πράγμα στο τέλος, αυτό είναι το reveal trailer για το Carbon Flesh. Ξέρω ότι ίσως έχεις κάποιες ερωτήσεις, από την άλλη δεν είμαι ακριβώς εδώ πέρα για να σας απαντήσω. Μερικά πράγματα πρέπει να έρθει ο καιρός του για να σου τα δείξω γιατί το να στα περιγράψω ε, απλά δεν θα δουλέψει ιδιαίτερα καλά. Και μάλιστα έχω έναν τρόπο να σου το αποδείξω αυτό. Με το να σου δείξω μερικά από τα builds τα οποία έχουμε κατά τη διάρκεια τέλος πάντων, του όλου development process. Λοιπόν, αρχικά αυτό είναι το build ή έκδοση τέλος πάντων του Carbon Flesh... Ε, από την οποία τέλο πάντων τράβηξα το Footage τη είδατε τη αυτό το τρέιλερ. Και το μεταξύ, κοιτάζοντά το, δεν έχω βάλει καν το σωστό anti-aliasing. Και γαμώ. Σε αυτή τη φάση έχουμε αρκετά από τα gameplay mechanics. Γενικότερα δεν θέλω να σα δείξω πολλά από τα πράγματα τέλο πάντων τα οποία ετοιμάζουμε. Ε, γιατί απλά δεν είναι έτοιμα. Αυτό όμω μπορεί να έχετε δει στο παρελθόν είναι π.χ. αυτό είναι ο χάρτη. Ο οποίο εντωμεταξύ. Κάτσε λίγο. Όσο περνάει η μέρα, το έχω κάνει σωστά. Το έχω κολλήσει. Όχι, το έχω κάνει σωστά. Ε, όσο πάει. Εντάξει, προφανώ τίποτα από ό,τι θα δείτε σήμερα δεν είναι τελικό, έτσι. Ε, ανάλογα με την ώρα τη ημέρα παίρνει και διαφορετικό φωτισμό. Which is nice. Είναι κάτι το οποίο ήθελα πάντα να το δώσω σε ένα παιχνίδι και. Εντάξει. Το είδα πρώτη φορά στο δικό μου. Fucking A. Hey. Λοιπόν, τώρα είμαστε γύρω στου 8 η ώρα. Δεν θέλω να ανοίξω το UI. Για να δω πώ πάει. Εντάξει, μου αρέσει ότι σήμερα η μέρα δεν έχει ιδιαίτερη συννεφιά. This is, this is okay. Τυφλωθείτε μαζί μου. Το απογευματάκι όμω, ρε φίλε. Εδώ πέρα κάνει ένα ωραίο. <σ picks up> αυτό εδώ πέρα. Repeating... Τέλο πάντων, λοιπόν, αυτό είναι όπω είναι αυτή τη στιγμή το build. Τέλο πάντων, φτάσαμε στο σταθμό. Τέλεια. Λοιπόν, θα σα δείξω μερικά παραδείγματα το ε, πώ έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση σήμερα. Λοιπόν, το πρώτο build που θέλω να σα δείξω θα το πάμε προ τα πίσω τέλο πάντων. Δεν θα σα δείξω το πρώτο πρώτο κατευθείαν, θα σα το δείξω στο τέλο. Εδώ πέρα, καταρχά, το παιχνίδι ήταν first person. Αυτή είναι η πόλη από έξω, σε σχέση με ό,τι είδατε τέλο πάντων στα τελικά γραφικά. Γιατί τα γραφικά, όπω είπα, ε, όσο πάνε, εξελίσσονται και αυτά. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα το lighting system, γιατί. Σημαίνω, είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι under construction. Πάμε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ πέρα καταρχά, δύο πράγματα θα παρατηρήσετε. Το ένα είναι, πολύ παραμένει αυτή, γιατί δεν την είχαμε αλλάξει, και θα παρατηρήσετε εδώ πέρα ένα casual 60. Αυτό το casual 60 είναι όταν λε στο Δημήτρη, Δημήτρη, μπορεί να φτιάξει έναν FPS counter εκεί πέρα να βλέπουμε τι FPS έχουμε, μήπω έχουμε βάλει πάρα πολλά assets, πάρα πολλά πράγματα κτλ. Και ο Δημήτρη σου λέει ναι. τω <laughs> μεταξύ, δεν ξέρω αν το είδε στην αρχή. Είχαμε μείον 2,14 FPS. Φίλε, αρνητικά FPS, εμεί το φέραμε. Θα σα πάω λίγο νωρίτερα, θα σας πάω το 2019, 22-11. Το παιχνίδι αρχικά δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά ήταν να είναι FMV, δηλαδή να είναι γυρισμένο με κάμερε κτλ. Ο λόγο που έγινε 3D είναι ότι ήθελα αυτή την αλλαγή ημέρα νύχτα. Και ήταν υπερβολικά σημαντικό για εμένα. Ε, το συγκεκριμένο ήταν ένα τεστ που είχα κάνει. Δηλαδή, η λογική ήταν ότι θα φτιάχναμε το παιχνίδι πρώτα με αυτά τα assets εδώ πέρα και μετά θα έφτιαχνα actually το τρένο και ενώ real life όχι το εξωτερικό του τρένο απαραίτητα. Αυτό θα ήταν να είναι μακέτα. Το εσωτερικό ήταν να είναι actually ένα δωμάτιο το οποίο θα υπήρχε μέσα ηθοποιό και πάει λέγοντα. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι βλέπει εδώ πέρα που χαλάει. Και αυτό είναι επειδή κάναμε κάποια τεστ τότε με το πόσο καλή ποιότητα μπορούμε να έχουμε σε βίντεο όχι ιδιαίτερα καλή. Και ίσως και γι' αυτό ε, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ότι πήγαμε σε 3D τέλο πάντων ε, φάση. Έχει μια αισθητική. Δεν θα πω όχι, δηλαδή. Μια στιγμή να, να πάω κάπου το Gears σώρα που να μην φορτώνει κάτι. Εδώ. Όχι. Το, το, έχω βγάλει έξω το παιχνίδι. Τέλεια. Λοιπόν, έχει μια αισθητική από τη μία. Από την άλλη, εδώ μεταξύ εδώ πέρα, κακό green screen. Λίτερα δοκίμαζα το, το πώ δουλεύει το green screen του Unity. Τι να λέμε τώρα. Και τέλο, αυτό που θέλω να σα δείξω γραφικά είναι το build. Ένα από τα πρώτα build που είχαμε φτιάξει. Το κρεβάτι είναι αυτό. Καταπληκτικό, βλέπετε εδώ πέρα και το μαξιλάρι. Ε, βλέπετε εδώ πέρα μόνο την bug code τέλο πάντων. Ε, έξω από το παράθυρο είχαμε αυτό το καταπληκτικό τέτοιο με τι Αυτό με το φω πάντα μου άρεσε να το κάνω και τελικά δεν θα το κάνουμε στο τελικό παιχνίδι, αλλά τέλο πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε. Ε, εδώ πέρα είναι η πόρτα του μπάνιου. <laughs> δεν ξέρω τι είναι αυτό. <laughs> ε, αυτό είναι που λέμε prototype. Το τελευταίο που είδατε, αυτή τη στιγμή τέλο πάντων, το trailer είναι, δεν θέλω να πω beta, είναι τέλο πάντων μία δυνατή αλφα, να το πω έτσι. Στο σε game designer terminology. Αυτό, αυτό που λέμε prototype τέλο πάντων. Το ενδιάμεσο ήταν ένα Θεό, ξέρει τι ήταν. Δεν ξέρω καν τι τερμινολότητα του έδινα. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που εδώ πέρα, όπω έχω βάλει τη φωτογραφία, κόβεται και το λαμπατέρ. Ξέρω ότι φάνηκε σαν να είχα συγκεκριμένο λόγο που έκανα όλο αυτό τέλο πάντων την αναδρομή στο παρελθόν και τα λοιπά, αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει να δει πώ είναι τα behind the scenes το να φτιάχνει ένα παιχνίδι. Και κάθε καινούργια version, ε, μερικέ φορέ έχει τρελέ αλλαγέ, μερικέ δεν έχει σχεδόν τίποτα τέλο πάντων ή τουλάχιστον οπτικά δεν έχει τίποτα. Αρκετά όμω μίλησα εγώ. Ωραία, ήρθε να μιλήσει και ο έτερο Καπαδόκη, ο Δημήτρη, τον οποίο, by the way, αυτή παίζει να είναι η δεύτερη φορά που τον βλέπω. Η μία ήταν από κοντά που είχαμε πιει ένα καφέ το 2016 και η δεύτερη είναι actually αυτό το βίντεο. Και νομίζω ότι αυτό το χρόνο, αν όλα πάνε καλά, θα τον δω και τρίτη φορά, αυτή τη φορά πάλι από κοντά, κάποια στιγμή το Δεκέμβρη. κάνει ανυπομονώ. Δε, δε, δεν θα τον θυμάμαι. Αυτό εντάξει, με βλέπει ουσιαστικά αυτό το βίντεο είναι απλά για να το αναγνωρίσω, ξέρω εγώ στο μοναστήρα και να πάμε για καφέ. Τέλεια. Πάμε. Λοιπόν, με τον Γιώργο δουλεύουμε στο game εδώ και τρία χρόνια. μου είχε κάποια στιγμή στο facebook, καταρχήν καλώ το εκπληκτικό λιμάνι τη Γιώργο. και δουλεύουμε εδώ και τρία χρόνια στο game. είναι μια πολύ καλή εμπειρία τέλο πάντων. Έχουμε περάσει πολύ καλά, είναι πολύ καλό συνεργάτη. κάποια στιγμή μου λέει, ξέρει τι, θέλω να κάνει ένα build έχει, να βλέπω τα FPS, ρε παιδί ε, λέω πόσο μεγάλα να τα κάνω, δεν με απάντησε. Οπότε εγώ σε αυτό το σημείο απάντησα ότι ήταν ναι και ήταν το counter 60 FPS μπροστά στην οθόνη. Δεν έβλεπε τίποτα άλλο, μόνο 60 FPS. Ε, Τέλο πάντων, δουλεύουμε πολύ καιρό σε αυτό το game. Ε, είναι πολύ καλό συνεργάτη. Έχουμε ωραίο back and forth μεταξύ. Είμαι πολύ χαρούμενο για το τρέλερ και εύχομαι και εσά να σα αρέσει. Ε, αυτό, φλάκι από το χείο. Μας κάβλωσες. Λοιπόν, μπορείτε όχι να προπαραγγείλετε το παιχνίδι, αλλά μπορείτε να δείτε το καταπληκτικό site που έχουμε φτιάξει. Ναι, είναι έτσι επίτηδε η γραμματοσυρά, γιατί μα αρέσει, είμαστε old school και το παιχνίδι γενικότερα είναι old school. Ε, πριν λίγε. πλάκα-πλάκα, μπορώ να πω και ώρε, τόσε λίγε που είναι. Ανέβηκε το Steam Page, το οποίο μα έβαλε λίγο την πίστη, αλλά τέλο πάντων. Μπορείτε να δείτε εκεί πέρα το trailer και κάποια screenshots τέλο πάντων. Ε, Όπω επίση να το βάλετε wishlist. Wishlist ουσιαστικά δεν. Βασικά αν δεν ξέρει τι είναι το wishlist, μην το κάνει. Αν ξέρει τι είναι το wishlist, κάντο. Έστω και αν είμαι ενθουσιασμένο για το παιχνίδι, δεν θέλω να σε παραμυθιάσω. Υπάρχει λόγο που δεν βάλαμε γιατί είναι literally 3 κλικ να, βάλω, να μπορείτε να κάνετε προπαραγγελία. Θέλω να ξέρετε που μπλέκεστε σε περίπτωση που απλά θέλετε να το αγοράσετε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να το αγοράσετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ξέρει το πώ είναι το game development γιατί για να είσαι εδώ πέρα, θε να μαθαίνει για παιχνίδια. Πάνω κάτω. Όχι. Και να τονίσω το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο project είμαστε δύο άτομα, οπότε ξέρω ότι μερικοί από εσά περιμένετε κάποιο triple A παιχνίδι σε φάση το Metal Gear Solid 5. Ε, να σε βοηθήσω, η actual Konami είναι γύρω στα 400 άτομα, η actual Konami, χωρίς τα εξωτερικά στούντιο τα οποία έχει και βοηθούσαν σε οποιοδήποτε project. Γιατί μερικέ φορέ είναι δύο-τρία studios τα οποία. Ε, ουσιαστικά τα παίρνει για να σου κάνουν τα έξτρα δάκια. Παρ' όλα αυτά, ναι, να σου πω την αλήθεια, πραγματικά δεν περίμενα ότι, ότι καν θα πετύχει ένα αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν το περίμενα. Δηλαδή, ήξερα τι ήθελα και ήξερα τι χρειάζονταν να γίνει, αλλά είναι εντελώ άλλο να το έχει ε, στο μυαλό σου και να ε, έχει πάντων μια μεθοδολογία το πώ θα το πετύχει, και άλλο να το βλέπει τέλο πάντων ε, φάτσα κάρτα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μου έχετε λείψει, να ξέρετε ότι έχω ξεχάσει σχεδόν το πώ να κάνω αυτό το YouTube πράγμα εδώ πέρα. <laughs> Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έφτασε μέχρι το τέλο του βίντεο. Ε, να έχει μια καλή μέρα. Να μένει δυνατό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω τα πάντα όλα σκατά, αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει. Αυτά. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.